Δεν φαίνεται να σταματάει η συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή τη λειτουργία των καταστημάτων τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματο σε ορισμένε περιοχέ τη Κεντρική Μακεδονία, όπω η Θεσσαλονίκη και η Κατερίνη. Ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κατερίνη διευκρινίζει ότι δεν επιδιώκουν περαιτέρω ώρε λειτουργία καταστημάτων, γιατί αυτό που έχει ανάγκη ο κόσμο είναι χρήματα και όχι ώρε για να ξοδέψει. Δυστυχώ, ε, η κυβέρνηση από το 2011 έχει καταργήσει τον νόμο που έδινε το δικαίωμα στου αντιπεριφερειάρχε, του ή στου παλαιότερου νομάρχε να αποφασίζουν για κάποιε αργίε, κυρίω τοπικού χαρακτήρα. Από τη στιγμή που καταργήθηκε ο νόμο αυτό, πλέον η αργία του Αγίου Πνεύματο πάβει πλέον δεν είναι αργία. Αυτό εμά βέβαια μα βρίσκει αντίθετο. Δεν επιδιώκουμε επιπλέον ώρε λειτουργία αγορά. Από την αγορά, έχω πολλές φορές, το έχω πει πολλέ φορέ το λόγο για καποιε αργιε κυριω τοπικου χαρακτηρα απο τη στιγμη που καταργηθηκε ο νομο αυτο πλεον η αργια του αγιου πνευματο παβει πλεον δεν ειναι αργια αυτο εμα βεβαια μα βρισκει αντιθετο δεν επιδιωκουμε επιπλεον ωρε λειτουργια αγορα απο την αγορα το εχω πει πολλε φορε το λόγιο για ακομη μια λύπη χρήμα και όχι χρόνο. Παρόλα αυτά όμω, εφόσον ε, ο εμπορικό Θεσσαλονίκη και κάποιοι άλλη σύλλογοι και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη που είναι το μεγάλο πρόβλημα όσο αφορά την Κατερίνη, την πόλη μα, την αγορά μα, είμαστε πολύ κοντά. Αποφάσισε η αγορά θα είναι ανοιχτή. Εμεί ω εμπορικό σύλλογο τη το αφήσαμε στην διακριτική ευχαίρεια των μελών μα. Ε, Εμεί μπορούμε να προτείνουμε ανοιχτά, αλλά από εκεί πέρα ο καθένα μπορεί μόνο του να κρίνει αν θα ανοίξει ή όχι. Το θέμα που προκύπτει τώρα είναι τι γίνεται με τι υπόλοιπε αργίε τη τοπικέ. Για το σκοπό αυτό, ο Εμπορικό λόγο Κατερίνη προτίθεται να στείλει επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξη, προκειμένου να αποσαφινιστεί το θέμα των τοπικών αργιών και ποιο θα έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει. Και δεν έχουμε μόνο θέμα του Αγίου Πνεύματο. Με αυτόν τον νόμο, τον οποίο ψηφίστηκε, θα έχουμε. Ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τι επόμενε αργίε, όπω είναι 16 Οκτωβρίου η απελευθέρωση τη Κατερίνη, 25 Νοεμβρίου που γιορτάζουμε την πολιούχο μα, την Αγία Κατερίνη. Αυτά λοιπόν όλα. Θα ετοιμάσουμε μια επιστολή εμεί την ερχόμενη εβδομάδα προ το Υπουργείο Ανάπτυξη και θα ζητήσουμε διευκρινήσει για το τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα σε ό,τι αφορά κάποιε γιορτέ. Και να μα απαντήσει ποιε θα είναι πλέον από εδώ και πέρα οι επίσημε αργίε και ποιε. Και τι θα γίνει με τι υπόλοιπε, οι οποίε πραγματικά μένουν στον αέρα. Θα είναι στη δική μα ευχαίρεια των εμπορικών συλλόγων να αποφασίζουν τι ώρε που θα ανοίγουμε και θα κλείνουμε. Αυτά όλα λοιπόν Πρέπει να τα δούμε το επόμενο, το επόμενο διάστημα και να υπάρξει, πιστεύω, μια διαβούλευση με την κυβέρνηση και μια διευκρινιστική να μα διευκρινίσει ποιο θα αποφασίζει πλέον για τι αργίε, οι οποίε δεν θα είναι οι επίσημε αργίε του κράτου, θα αφορά τοπικέ κοινωνίε την αντίθεσή του στο νόμο του 2011 βάσει του οποίου καταργήθηκε η δυνατότητα των αντιπεριφερειαρχών να ορίζουν μέχρι πέντε ημέρε ανά ω υποχρεωτικέ ή προαιρετικέ αργίε, εξέφρασε ο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκη Άνθυμο με αφορμή την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου ότι τα καταστήματα στην πόλη θα λειτουργήσουν κανονικά την αργία του Αγίου Πνεύματο. Η αντίδραση σίγουρα θα υπάρξει στην Εκκλησία, διότι καταργούνται θρησκευτικοί θεσμοί, καταργείται μία, θέλετε, η παράδοση Τη χώρα μα σε πολλέ γιορτέ τοπικέ, τοπικού χαρακτήρα και όχι μόνο. Το Αγίου Πνεύματο είναι μια γιορτή τη Εκκλησία, τη Ορθοδοξία, με μια μεγάλη γιορτή όπου είναι πανελλαδική. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όταν α πούμε μια τόσο μεγάλη γιορτή με τέτοια ευκολία την καταργούν από επίσημη αριά του κράτου τι θα γίνει με τι υπόλοιπε μικρέ γιορτέ τοπικού χαρακτήρα, στι τοπικέ κοινωνίε τη χώρα μα. Τη ρητή αντίθεση τη Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την ημέρα εορτασμού του Αγίου Πνεύματο επανέλαβε ο Περιφερειάρχη Απόστολο Τζικώστα, ενώ την έντονη αντίδρασή τη εξέφρασε και η Ένωση Εμποροϊπαλλήλων Θεσσαλονίκη. Τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη και Κατερίνη θα είναι ανοιχτά, ενώ κλειστά θα παραμείνουν σε βέρεια έδεσα και πολύ γύρω. Στο μεταξύ, κανονικά θα λειτουργήσουν και τα αρτοπία τη Θεσσαλονίκη την ημέρα εορτή του Αγίου Πνεύματος, όπω τονίζει το Σωματείο Αρτοπιών του Νομού. Επίση, αξίζει να σημειωθεί ότι κλειστά θα παραμείνουν τα φαρμακεία στην Πιερία και οι πολίτε θα εξυπηρετούνται από τα εφημερεύοντα.